Οι Ρώσοι κατοχικοί αξιωματούχοι συνέχισαν να υποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες για μεταφορά αμάχων από την περιφέρεια της Χερσόνας προς την ανατολική όχθη του ποταμού Δνίπερου αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μετεγκατάστασης. Χιλιάδες κάτοικοι της Χερσόνας έχουν διασχίσει τον ποταμό Δνίπερο μακριά από την πρώτη γραμμή και βαθύτερα στα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία, καθώς οι δυνάμεις κατοχής προετοιμάζονται να υπερασπιστούν την περιφερειακή πρωτεύουσα από μια αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι έχουν περάσει στην ανατολική όχθη του ποταμού, δήλωσε ο Κίριλ Στρεμούσοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης που διορίστηκε από τη Ρωσία. Υποστήριξε επίσης ότι το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της διοίκησης έχει σχεδιαστεί για να συμπεριλάβει 60.000 άτομα. Με τη δήλωσή του, ο Στρεμούσοφ φαινομενικά παραδέχεται ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι κατοχής θεωρούν τις λεγόμενες εκενώσεις ως προδρόμους για τη μόνιμη μετεγκατάσταση μεγάλου πληθυσμού Ουκρανών. Εν τω μεταξύ, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου επισημαίνει το κίνημα αντίστασης που έχει εξαπλωθεί σε όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία από τη Χερσόνα μέχρι την περιφέρεια της Ζαπορίζια. Η δεξαμενή σκέψη λέει ότι οι αντάρτες πιθανότατα δραστηριοποιούνται μέσα και γύρω από τη Μελιτόπολη, τουλάχιστον από τα μέσα Μαρτίου. Τις τελευταίες μέρες, Ουκρανοί αντάρτες πραγματοποίησαν επίθεση με στόχο τον επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία Ζαπορίζια. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην τελευταία του ενημέρωση ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 6 περιστατικά δολιοφθοράς κατά της ρωσικής σιδηροδρομικής υποδομής από τον περασμένο Ιούνιο, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε η ρωσική αντιπολεμική ομάδα Stop the Wagons. Η ρωσική ηγεσία θα ανησυχεί όλο ένα και περισσότερο ότι ακόμα και μια μικρή ομάδα πολιτών αντιτίθεται σε τέτοιο βαθμό στη σύγκρουση ώστε να καταφύγει σε δολιοφθορά.